Χθες επικοινώνησα με τον κύριο Μιχάλη Προμπονά. Είναι περιβαλλοντολόγος, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Και τον ρώτησα πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή να καταρριφθούν το 2021 σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού 4 μεγάλα ρεκόρ κλιματικής αλλαγής. Οι συγκεντρώσεις αερίων θερμοκηπίου, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η θέρμανση και η όξυνση των ωκεανών. Κύριε Προμπονά, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, στους ακροτές και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε να κάνουμε λίγο αυτή την κουβέντα, γιατί με τα μικρά και τα απλά μπορεί ο καθένας από εμάς να καταλάβει τι είναι αυτό που κάνει και τι είναι αυτό που δεν κάνει, έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να καταρρύπτουμε αυτά τα αρνητικά ρεκόρ. Μα 4 σε ένα χρόνο, τι κάναμε? Νομίζω ότι δεν κάναμε πολλά πράγματα που θα έπρεπε να κάνουμε. Μιλάμε και ως κυβερνήσεις σε διεθνές επίπεδο, αλλά και ως πολίτες. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Δεν είναι ένας μύθος ή μη πραγματικότητα, όπως λένε ελάχιστοι μεν, γιατί περισσότεροι έχουν πιστεί ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Και αν δεν λάβουμε άμεσα μέτρα, βαδίζουμε. Δεν θέλω να είμαι κινδυνολόγος, αλλά κοντά στην καταστροφή, ας μπούμε προς την καταστροφή, γιατί η κλιματική αλλαγή σε βάθος χρόνου έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις. Αυτό που βρήκε μετά από μελέτη ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός για τα 4 αυτά ρεκόρ, τα έχουμε ξαναναφέρει και στο παρελθόν. Παλιότερα και περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά και διεθνή φόρα λένε ότι όντως σπάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο όσον αφορά την αύξηση θερμοκρασίας, όσον αφορά τις συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου, την αύξηση της άθμισης θάλασσας, την θέρμανση, όπως είπαμε, του πλανήτη και την οξύνηση των ωκεανών. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ήταν αναμενόμενο, γιατί δεν έχουμε λάβει ουσιαστικά μέτρα τα οποία μπορούν να μειώσουν την κατάσταση. Και πια μιλάμε, τουλάχιστον οι επιστήμονες αυτό λένε, ότι πρέπει να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή και όχι να και να τη μετριάσουμε και όχι να πούμε ότι υπάρχει, δεν υπάρχει, πώς μπορούμε να την αποφύγουμε. Πρέπει να ζήσουμε με την κλιματική αλλαγή, απλώς πρέπει να λάβουμε μέτρα για να περιορίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Τι δεν κάναμε λοιπόν? Τι δεν κάναμε? Δεν πήραμε ουσιαστικά μέτρα απαλλαγής από τα ορυκτά καύσιμα, να μπορέσουμε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο την χρήση ορυκτών καυσίμων, να περιορίσουμε λοιπόν το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, που και αυτό, να μην ξεχνάμε, είναι ορυκτό καύσιμο, και να βαδίσουμε προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας, που είναι πολύ σημαντικό στον ενεργειακό τομέα, να υπάρχει και τεράστια και μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και τα κτίρια να γίνουν βιοκλιματικά και να βάλουμε, αν μπορούμε, φωτοβολταϊκά ή ανεμογεννήτρια στις στέγες και να μπορέσουμε να βαδίσουμε σε άλλους τρόπους παραγωγής ενέργειας και όχι στα ορυκτά καύσιμα. Βέβαια, είτε μιλάμε για την οικονομική κρίση που υπήρχε σε πολλά κράτη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στον πλανήτη την προηγούμενη δεκαετία. Αν δούμε τον κορονοϊό, που είχε γι' αυτό πολλά θέματα με την υγεία και υποβάθμισε κάπως το περιβάλλον και την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και τώρα πρόσφατα την ενεργειακή κρίση και την οικονομική κρίση που έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία που γίνεται αυτή την περίοδο, έχουμε να πούμε ότι γενικά τα ιονοί δεν είναι καλοί. Είπατε να μάθουμε να ζούμε με την κλιματική αυτή αλλαγή, αλλά παράλληλα εν μέσω αυτής τα βήματά μας να τα οδηγούμε διαφορετικά, διότι έτσι ενδεχόμενα θα μπορέσουμε να καταφέρουμε πράγματα, δεν ξέρω αν θα είναι πολλά ή λίγα, αλλά δεν θα πάμε στην καταστροφή. Πώς μπορούμε να το κάνουμε με αυτά που είπατε, με το να δούμε πώς θα εξοικονομήσουμε ενέργεια, με το να έχουμε στην ταράτσα του σπιτιού μας, με τέλος πάντων κάτι που θα μας δίνει με ηλεκτρικό ρεύμα, με το που, τι, πώς? Πρέπει να αλλάξουμε και την καθημερινότητά μας. Πρέπει να αλλάξουμε τη ζωή που κάνουμε. Δεν μιλάμε να γυρίσουμε, όπως πολλοί κατηγορούν τους περιβαλλοντολόγους, ότι μιλάνε για καταστροφή και θέλουν να γυρίσουμε στην εποχή των σπηλαίων. Δεν λέμε αυτό το πράγμα. Αλλά εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να συμβεί. Το να μην χρησιμοποιούμε κάθε μέρα το αυτοκίνητό μας και να χρησιμοποιούμε μετά την
έξοδο από την πανδημία του κορονοϊού, τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι και αυτό μια πολύ σημαντική λύση. Να χρησιμοποιούμε πιο φιλικούς τρόπους προς το περιβάλλον και για την παραγωγή ενέργειας και στην κατανάλωση ενέργειας, να μην βαδίζουμε στον καταναλωτισμό, στον υπερκαταναλωτισμό, να αγοράζουμε συστήματα τα οποία έχουν εξοικονόμηση ενέργειας και πολύ καλύτερη ενεργειακή απόδοση από ό,τι στο παρελθόν υπάρχουν αυτά τα... Να βαδίσουμε και προς ίσως ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ή οχήματα τα οποία δεν χρειάζονται τόσο πολύ βενζίνη για να κινηθούν, ορυκτά καύσιμα δηλαδή. Μπορούμε λοιπόν, αλλάζοντας κάπως την καθημερινότητά μας, να βοηθήσουμε και εμείς στο να γίνουν. Πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να πάρθουν μέτρα σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικότητα αυτό που λέμε την πράσινη συμφωνία ή την, το να βαδίσουμε προς πράσινη ενέργεια, πράσινη κατανάλωση, πράσινο τρόπο ζωής, βιώσιμο τρόπο ζωής. Τώρα κοίταξε να δείτε μια σύμπτωση. Σήμερα, κύριε Προμπονά, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα των πάρκων για αυτά τα οποία συζητάμε. Αυτά τα οποία μας λείπουν, τουλάχιστον εδώ στη δικιά μας τη χώρα, δεν έχουμε να περηφανευόμαστε για τα μεγάλα μας τα πάρκα με σχέση με άλλες περιοχές. Από την άλλη, όσοι σας ακούνε να μιλάτε για πράσινη ανάπτυξη και όλα τα περί πράσινου, θα σας πούνε, μα καλά κύριε Προμπονά, δεν ξέρετε ότι πίσω από κάθε τι που αναφέρεται και έχει τη λέξη πράσινο, εδώ μπορεί να κρύβεται μια ολόκληρη βιομηχανία που αυτό σημαίνει αποφέρει κέρδη σε ολίγους. Εδώ τι τους απαντάμε? Γιατί ξέρετε ότι αυτή η φιλολογία αναπτύσσεται στην καθημερινότητά μας. Ναι, όταν πριν από μερικά χρόνια, ας πούμε μία-δύο δεκαετίες πίσω, μιλάγαμε για πράσινη ανάπτυξη, για πράσινο τρόπο ζωής ή για αλλαγή τέλος πάντων τρόπου ζωής προς ένα πιο βιώσιμο, μας λέγανε ότι μιλάμε για πράσινα άλογα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, νομίζω πια. Νομίζω ότι και ο κόσμος και μέσα από την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και βλέπει, βιώνει στην πραγματικότητα σε κάθε χώρα, σε κάθε κράτος, βλέπουν αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής και τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυξάνονται και υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα, καύσωνες, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Υπάρχουν αυξομοιώσεις και δεν είναι μόνο οι κλιματικές αυξομοιώσεις, οι αυξομοιώσεις που συμβαίνουν στο κλίμα που είναι συνηθισμένες κάθε αιώνα ή κάθε μερικές δεκαετίες να συμβαίνουν όπως υποστηρίζουν ελάχιστοι. Είναι αυτό που βιώνουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι, εντάξει, κάποιοι, υπάρχει μια πέραση βιομηχανία, υπάρχουν από πίσω συμφέροντα, υπάρχουν κάποιοι θα κερδίσουν. Όμως πρέπει και εμείς οι πολίτες να βαδίσουμε προς αυτή την πορεία. Δεν έχουμε άλλη λύση, γιατί σε λίγο δεν θα έχουμε πλανήτη. Δηλαδή είναι τόσο απλό το πράγμα ότι αν η κλιματική αλλαγή επικρατήσει και αν ήδη μιλάμε για 1,1 από ό,τι λέει η μελέτη του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού αύξηση θερμοκρασίας και μάλιστα μιλάμε την τελευταία δεκαετία ή 8 χρόνια αυξήθηκαν οι στάθμοι της θάλασσας κατά 40 εκατοστά, περίπου μισό μέτρο. Ξέρετε τι είναι μισό μέτρο να αυξηθεί η στάθμη της θάλασσας? Υπάρχουν κράτη που είναι στη θάλασσα, που είναι που θα καταστραφούν, θα εξαφανιστούν σε λίγο. Μιλάμε για πράγματα ότι αν μέχρι το 2030 δεν λάβουμε μέτρα πολύ σημαντικά πέρα από τις συμφωνίες για το κλίμα, τότε δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε ούτε να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή. Θα βαδίσουμε προς την κλιματική αλλαγή και την συνεχώς αυξανόμενη ένταση των φαινομένων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Άρα, συγγνώμη. Άρα δεν θα έχουμε μέλλον. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν είναι λοιπόν ότι θα κερδίσουν μερικοί από την πράσινη ανάπτυξη, είτε μιλάμε για συμφέροντα που υπάρχουν κτλ. Αλλά πρέπει να βαδίσουμε, εντάξει, με σύνεση, με λογική, με το μέτρο να υπάρχει. Θα κάνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, επειδή μένω στην Κρήτη, θα κάνουμε την Κρήτη η μπαταρία της Ευρώπης ή της Ελλάδος κτλ. Δεν είναι αυτός ο στόχος μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν και τοπικό χαρακτήρα. Θα εξασφαλίσουμε τις ανάγκες που υπάρχουν στα μέρη. Δεν θα είναι να έχουμε τα πάντα όλα, να κάνουμε μια τεράστια μπαταρία ή παντού φωτοβολταϊκά. Δεν είναι αυτή η λύση και δεν είναι και η λογική, γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μιλάνε και για μέτρο και για τοπική κλίμακα. Άρα λοιπόν αυτά να τα δούμε όλα με πολιτικές που θα βαδίσουν προς τα εκεί, νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε κάποια σημαντικά πράγματα για να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή και να μην επιτείνουμε την όλη κατάσταση. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, δηλαδή οι αποφάσεις που παίρνουν οι κυβερνήσεις, και το άλλο κομμάτι είναι αυτό που κάνει ο καθένας από εμάς. Και αυτό
αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε, διότι χθες νομίζω έβλεπα, διάβαζα το ρεπορτάζ και του Σταύρου του Μοντουφάρη στη Νέα Κρήτη αναφορικά με το τι λένε οι Αμερικανοί επιστήμονες, το ACUPA Weather, το κέντρο, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ημέρες του καλοκαιριού που έρχονται και βέβαια την αύξηση της θερμοκρασίας και βέβαια με το τι σημαίνει καίγονται δάση, καίγονται πνεύμονες ζωής, που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Ας μην ξεχνάμε τι καίγεται κάθε χρόνο εδώ, ας μην ξεχνάμε στην Αμερική ας πούμε τι καίγεται κάθε χρόνο, όλα αυτά είναι των δασών που συμβαίνει σε πολλές χώρες, όπως στον Αμαζόνιο και όχι μόνο στον Αμαζόνιο και σε άλλες περιοχές, αποξύλωση των δασών που είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα δάση μπορούν και απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα, άρα αυτό έχει μειώνει τις συγκεντρώσεις του διοξείδιου του άνθρακα. Παλιότερα και οι ωκεανοί έχουν μεγάλη δυνατότητα στην απορρόφηση του διοξείδιου του άνθρακα, που είναι το κύριο αέριο του θερμοκηπίου, το οποίο μας ενδιαφέρει να μειωθεί, αλλά το απορροφούσαν. Αλλά τώρα πια βλέπουμε ότι μειώνεται το pH τους, με αποτέλεσμα γίνεται η οξύνηση των θαλασσών. Άρα βλέπουμε ότι χάνει και η θάλασσα την ικανότητα, λόγω της μεγάλης αύξησης των αέριων ρήπων, να μπορέσει των αερίων του θερμοκηπίου να μπορέσει να απορροφήσει αυτό που απορροφούσε παλιότερα και δεν αυξανόταν τόσο πολύ το διοξείδιο του άνθρακα που βλέπουμε στα αέρια του θερμοκηπίου. Με μαθηματική λοιπόν ακρίβεια, με ώρες, με δευτερόλεπτα κλπ, ξέρουμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα του πλανήτη, ενός πλανήτη που πεθαίνουμε. Ναι, μπορεί να έχουμε τρομακτικά αποτελέσματα. Αυτό που λέγανε τουλάχιστον πολλοί επιστήμονες, ότι αν ξεπεράσουμε τους 2 βαθμούς αύξησης θερμοκρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, τότε θα φτάσουμε σε μια κατάσταση μη αντιστρεπτή. Και αν δεν πάρθουν μέτρα, μιλάγαν και για αύξηση 3 ακόμα και περισσότερους βαθμούς Κελσίου μέχρι το τέλος του 2050 ή μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα που διανύουμε, το 2100, το οποίο μας φαίνεται μακριά. Το 2050 μπορεί και να μην ζούμε εμείς, θα ζουν τα παιδιά μας όμως, ή το 2100 σίγουρα νομίζω. Τουλάχιστον εγώ δεν θα ζω, υποθέτω. Άρα το θέμα είναι ότι τα βλέπουμε μακριά και εμάς μας ενδιαφέρει πιο πολύ σαν ανθρώπους το κέρδος και να έχουμε καλύτερη ευημερία και τα λοιπά. Δεν μας νοιάζει το μέλλον, αλλά το μέλλον είναι πάρα πολύ κοντά αυτά που λέμε τα χρόνια. Μα όταν βλέπεις, κύριε Προμπονά, σαν κομμάτι της ευημερίας σου μεγάλο, το να έχεις απλά ένα αυτοκίνητο ή να έχεις ένα καλό σπίτι με ό,τι καταστρέφεις γύρω-γύρω, που καλά είναι να το έχεις, σαφέστατα δεν γυρίζεις στην εποχή των σπηλαίων. Αλλά όταν βλέπεις ότι αυτό το οποίο επιθυμείς και το μετράς ως ευημερία είναι τελείως διαφορετικό, και αυτός που οφείλει να κάνει την αλλαγή για να σώσει και σένα μαζί είναι αντίστοιχα ο Προμπονάς, αντίστοιχα η Δουλγεράκη, αντίστοιχα ο Σφακιανάκης, εδώ ο ηχολήπτης μας, τότε καταλαβαίνεις ότι ο ένας το ρίχνει στον άλλον, έτσι δεν είναι? Σωστό, σωστό. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και γενικά μας ενδιαφέρει ο εαυτός μας και δεν κοιτάμε τι γίνεται παραπέρα ή σε γύρω. Είναι και το γνωστό σύνδρομο, το NIMBY που λένε, το να μην συμβεί κάτι στην αυλή μου, δεν με νοιάζει να είναι στην αυλή του γείτονα. Ναι, ή να μόνο που στην παγίδα θα πέσουν και τα δικά μας τα παιδιά και τα εγγόνια. Έτσι ακριβώς είναι το θέμα αυτό, και πρέπει να δούμε και τις επόμενες γενιές που είναι πολύ κοντά. Τα χρόνια δυστυχώς περνάνε πολύ γρήγορα και βλέπουμε ότι συνεχώς η κλιματική αλλαγή επιτείνεται. Παλιότερα μιλάγαμε ίσως υπάρχει, μετά λέγανε ότι υπάρχει, τώρα λένε 100% ότι υπάρχει, και τώρα βλέπουμε, από το σας είπα και στην αρχή, μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Αυτό λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από διάφορα προγράμματα προσπαθούν όλες οι χώρες και οι πολίτες να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή, να γίνουν δράσεις την προσαρμογή και όχι ώστε να μην υπάρχει κλιματική αλλαγή, στην αποφυγή. Δεν γίνεται πια η αποφυγή της κλιματικής αλλαγής. Γίνεται προσαρμογή και μετριασμός, αν μπορέσουμε να το πετύχουμε, μέσα από πολιτικές και δράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν και τον άνθρωπο, και ο πολίτης έχει σημαντική θέση σε αυτές. Αρκεί να καταλάβουμε ότι το μέλλον δεν είναι απότερο, είναι αρκετά κοντινό. Κύριε Προμπονά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.